Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο από το The Greek Vineyard. Αυτή την εποχή η πιο συνηθισμένη ερώτηση που μου κάνετε είναι εάν ραντίζουμε πάνω στην άνθηση και γιατί. Πάμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αλλά και σε όλα τα βίντεο του The Greek Vineyard και επίσης να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Αφού κάνετε την εγγραφή, κάνετε κλικ στο καμπανάκι δίπλα στο εικονίδιο της εγγραφής και ενεργοποιείτε όλες τις ενημερώσεις για να λαμβάνετε ενημερώσεις για ό,τι νέο βγαίνει στο κανάλι μας. Επίσης, μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media του The Greek Vineyard, σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok και να επισκεφτείτε το website μας στο www.thegreekvineyard.com. Τέλος, για ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις, μας τις στέλνετε με ένα email στο thegreekvineyard@yahoo.com. Ράντισμα πάνω στην άνθηση, πριν την άνθηση και μετά την άνθηση. Τι συμβαίνει? Πάμε λίγο να λύσουμε κάποιες απορίες και να καταρρύψουμε κάποιους μύθους που ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταρχάς, είναι η εποχή που πλησιάζουμε στην άνθηση, ειδικά για τις πρώιμες ποικιλίες. Βασικά, δεν είναι η εποχή, αλλά επειδή έχουμε μια πάρα πολύ πρώιμη χρονιά, πλησιάζουμε στην εποχή της άνθησης. Ενώ σε κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον για ημιπυρωτικές περιοχές, τώρα θα έπρεπε να είμαστε ακόμα στους 15 με 20 πόντους βλαστούς. Και εδώ έρχεται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που με κάνουν πολλοί θεατές του The Greek Vineyard, το αν πρέπει να ραντίσουμε πάνω στην άνθηση, πριν την άνθηση, μετά την άνθηση και γιατί. Λοιπόν, υπήρχε μία θεωρία από πολύ παλιά που έλεγε ότι πάνω στην άνθηση δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, δεν πρέπει να μπούμε καν μέσα στο αμπέλι, δεν πρέπει να κουνάμε τα πρέμνα, δεν πρέπει να ραντίζουμε, γιατί ενδέχεται να επηρεάσουμε πάρα πολύ την άνθηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ συζήτηση μέσα του. Και τι εννοώ? Καταρχάς να πούμε ότι η άνθηση είναι το πιο κρίσιμο σημείο της καλλιέργειας, το πιο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Και αυτό το στάδιο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς θα παράγει και πόσο θα παράγει ένα μπέλι. Πολύ κρίσιμο αυτό το στάδιο της άνθησης το κάνουν και οι συνθήκες, οι οποίες συνθήκες είναι ακόμα μετέχμιες. Μπορούμε να έχουμε πιθανότητες βροχών, υγρασίες πρωινές και σκαμπανεβάζοντας θερμοκρασίες που μπορούν να επηρεάσουν αυτό το πολύ ευαίσθητο στάδιο. Τέλος, και αυτό το στάδιο κάνει το αμπέλι μας πάρα πολύ ευαίσθητο, διότι προκαλεί πάρα πολλές πληγές πάνω στο τσαμπί, καθώς βγαίνει ουσιαστικά το άνθος, πέφτει το πυλίδιο και εκεί έχουμε πολλές πηγές εισόδου για παθογόνα. Με αποτέλεσμα, εάν έχουμε υγρασίες και κακές συνθήκες, να έχουμε έξαρση περονόσπορου ή και είσοδο του βοτρίτη μέσα στο τσαμπί. Και σίγουρα εδώ σας γεννάτε ένα ερώτημα, αλλά το έχω απαντήσει ήδη και όσους με παρακολουθείτε ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο βοτρίτης είναι μια ασθένεια που μπαίνει μέσα στο τσαμπί αυτή την περίοδο, την περίοδο της άνθησης. Δεν αναπτύσσεται διότι δεν υπάρχουν ζάχαρα μέσα στα φύλλα, αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες γίνουν ιδανικές, δηλαδή όταν η οξύτητα πέσει και τα ζάχαρα περάσουν τα 8 μπομέ και αρχίζουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Παρ' όλα αυτά, το παθογόνο του βοτρίτη εισέρχεται κατά κύριο λόγο πάνω στην περίοδο της άνθησης και όταν έχουμε πάνω στην άνθηση βροχές ή πρωινή υγρασία, βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπτυχθούν αυτά τα παθογόνα και να περάσουν μέσα από αυτές τις πληγές που δημιουργούνται πάνω από τα άνθη. Ποιοι άλλοι μύκητες μπορούν να επηρεάσουν αυτό το στάδιο? Σχεδόν όλοι. Περονόσπορος, οίδιο, μαύρη σύψη και βοτρίτης μπορούν να επιτεθούν στα τσαμπιά μας αυτή την περίοδο. Και αν γίνει μια έξαρση από όλες αυτές τις ασθένειες, ενδέχεται να χάσουμε την παραγωγή μας σε μόλις 2 ημέρες. Συνεπώς, χρειάζεται πάρα πολύ καλή προετοιμασία και να είμαστε επιποδός με σωστή παρακολούθηση και σωστές επαναληπτικές εφαρμογές. Πάμε λίγο τώρα να σας πω μερικές συμβουλές για αυτή την περίοδο που είναι η προανθική περίοδος. Η άνθηση πρόκειται να έρθει σε 10 με 20 ημέρες αναλόγως την ποικιλία, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε. Αυτό που πρέπει να υπολογίσετε είναι ότι θα πρέπει να είστε καλυμμένοι προληπτικά πάντα για όλες τις ασθένειες. Αν περιμένετε να έρθει έξαρση μιας ασθένειας για να την αντιμετωπίσετε, έχετε χάσει το παιχνίδι. Το λέω σε όλους τους παραγωγούς μου ότι δεν πάει να έχει τώρα καλές συνθήκες, δεν πάει να έχει αέρα και ζέστη. Ενδέχεται ο καιρός να γυρίσει απότομα και το βλέπετε αυτή τη στιγμή πίσω στο πλάνο μου. Βαριά μαύρα σύννεφα, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάρα πολύ καλό καιρό.
Αυτά τα σύννεφα μπορούν να φέρουν μία απλή καταιγίδα και αυτή η καταιγίδα να φέρει υγρασία. Θα μου πείτε, Ρεγιώνο, τώρα με μια βροχή καταστράφει ο κόσμος? Φυσικά και όχι, οι βροχές χρειάζονται, διότι και το νερό χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν είστε καλυμμένοι και έχουν περάσει 15 και 20 μέρες από την προηγούμενη εφαρμογή, τότε μία τέτοια βροχή θα φέρει υγρασία πάνω στο φύλλο και επίσης θα φέρει εξάτμιση νερού από το έδαφος. Θα δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες υγρασίας μαζί με τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή από 18 μέχρι 22-23 βαθμούς. Οπότε εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ενεργό εκολαπτήριο για μύκητες. Τι κάνουμε λοιπόν? Όλοι λίγο πολύ, είτε είστε ερασιτέχνες είτε είστε επαγγελματίες, αν έχετε κάνει 5, 6, 7 καλλιεργητικούς κύκλους τουλάχιστον, έχετε μάθει περίπου το πώς αναπτύσσεται το αμπέλι και ξέρετε περίπου πότε περιμένετε άνθηση. Όταν λοιπόν περιμένουμε άνθηση, κάνουμε ένα προληπτικό ψεκασμό για όλες τις ασθένειες, οι οποίες είναι περονόσπορος, ο ίδιο, φόμοψη και μαύρη σύψη. Ο περονόσπορος, η φόμοψη και η μαύρη σύψη έχουν πάρα πολύ κοινά φυτοφάρμακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δηλαδή κάποια σκευάσματα με δραστικές ουσίες που πιάνουν και τις τρεις ασθένειες μαζί. Και το ίδιο φυσικά κάποια άλλα σκευάσματα με ανάλογες δραστικές ουσίες. Και για αυτούς που είστε στη βιολογική καλλιέργεια, φυσικά έχουμε το θιάφι, κάποια εθέρεα έλαια και φυσικά τους χαλκούς. Αλλά και ανταγωνιστικούς μύκητες. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μπείτε στον θαυμαστό κόσμο της αμπελουργίας. Κάνουμε λοιπόν αυτή την εφαρμογή μας τουλάχιστον 7 με 10 μέρες πριν την άνθηση, για να είμαστε καλυμμένοι. Το καλύτερο είναι να είναι περίπου μία εβδομάδα πριν την άνθηση. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσετε τόσο μέσα. Πάμε τώρα πάνω στην ανθική περίοδο, πάνω στην περίοδο της άνθησης. Τι γίνεται εκεί? Μπαίνουμε να ψεκάσουμε ή όχι? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όπως έχω πει και σε ένα βίντεο που είχα κάνει για την άνθηση, ένα τσαμπί παράγει εκατοντάδες άνθη και σημαίνει ότι όλα αυτά τα άνθη δεν πρόκειται να δέσουν ό,τι και να κάνετε. Ένα επιτυχημένο δέσιμο είναι περίπου στο 50% των ανθέων. Συνεπώς, αν μπείτε μέσα να ραντίσετε εκείνη την περίοδο, πρέπει να προσέξετε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να βγάλετε το μυαλό σας ότι θα κάνετε ζημιά στο αμπέλι αν μπείτε να ραντίσετε ακόμα και με τουρμπίνα. Υπάρχουν μεθοδολογίες και τεχνικές που πάνω στην άνθηση, στο τέλος της άνθησης, μπαίνουμε μέσα στο αμπέλι μόνο με την τουρμπίνα, μόνο με τον αέρα, για να φυσήξουμε ουσιαστικά τα τσαμπιά και να ρίξουμε όλα αυτούς τους κάλικες που υπάρχουν πάνω στα τσαμπάκια. Να πέσουν κάτω, γιατί αυτά είναι εστίες μόλις, είναι νεκρή ύλη πάνω στο τσαμπί. Συνεπώς, η τουρμπίνα δεν επηρεάζει την άνθηση. Το αν θα δέσουν τα άνθη εξαρτάται κυρίως από παράγοντες γονιμοποίησης και αυτοί έχουν να κάνουν με ιχνοστοιχεία κυρίως, με το βόρειο και το ψευδάργυρο. Εάν δεν έχετε καλή γονιμοποίηση, δεν σημαίνει ότι κουνήθηκαν τα τσαμπιά και δεν πέτυχε. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά διατροφικά. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι ότι πάνω στην άνθηση, όπως είπαμε, έχουμε πάρα πολλές ευαισθησίες. Συνεπώς, εάν έχουμε συνθήκες οι οποίες είναι κακές, αν έχουμε πάνω στην άνθηση βροχοπτώσεις ή πρωινή υγρασία, δηλαδή βρέχεται το φύλλο όπως βλέπετε τώρα στην εικόνα σας, τότε είναι πολύ πιο σημαντικό να μπείτε και να ψεκάσετε, ακόμα και πάνω στην άνθηση, για να προστατέψετε το ταμπέλι από μύκητες, παρά να πείτε ότι δεν πρέπει να μπω για να μην κουνήσω τα μπέλια και να μην τα επηρεάσω. Συνεπώς, ναι, πάνω στην άνθηση ραντίζουμε, ειδικά αν οι συνθήκες είναι κακές, είναι ιδανικές για την ανάπτυξη ασθενειών. Και ένα από τα πιο σημαντικά ραντίσματα που πρέπει να κάνετε πάνω στην άνθηση, που δεν το ξέρει κανένας, είναι τα βοτυριδιοκτώνα. Εάν έχετε ποικιλίες οι οποίες είναι ευαίσθητες ή ποικιλίες οι οποίες κάνουν σφιχτό τσαμπί, όπως είναι η μαλαγουζιά, πάνω στην άνθηση πρέπει να κάνετε τα κατάλληλα βοτριδιοκτώνα. Διότι τότε μπορεί να μπει η δραστική ουσία μέσα στο τσαμπί και τότε μπαίνουν και τα παθογόνα. Θα τα καταπολεμήσετε πάρα πολύ. Θεωρητικά με το γυάλισμα δεν μπορεί να μπει ο βοτρίτης μέσα στο τσαμπί, εκτός και αν υπάρξει ζημιά, η οποία μπορεί να γίνει από ο ίδιο ή από χαλάζι ή από κάποιο έντομο. Οπότε, σχεδόν στην πλήρη άνθηση, συνιστώ να κάνετε και τα κατάλληλα βοτριδιοκτώνα. Ένα πράγμα που πρέπει να προσέξετε μόνο στην άνθηση πάνω είναι οι θερμοκρασίες. Για τις περιοχές που είναι πολύ ζεστές, αν οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, πάνω στην άνθηση θα ραντίσετε βράδυ ή πάρα πολύ πρωί. Αποφύγετε θερμοκρασίες πάνω από 28 βαθμούς πάνω στην άνθηση. Επίσης, μαζί με αυτά τα σκευάσματα μπορείτε να βάλετε και κατάλληλα λιπάσματα, ιχνοστοιχεία ή και μακροστοιχεία για να βοηθήσετε στο καλύτερο δέσιμο. Τώρα, φεύγοντας από την ανθική περίοδο και έχει γίνει το δέσιμο, έχει έρθει η καρπόδοση και έχουμε επιτύχει την παραγωγή μας πρωτό Θεός, τι πρέπει να κάνουμε? Φυσικά, συνεχίζουμε τη φυτοπροστασία. Η φυτοπροστασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάλυψη ενάντια στον περονόσπορο, ενάντια στο ίδιο, τη μαύρη σύψη και λιγότερο τη φόμοψη, διότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια περίοδο που οι θερμοκρασίες αυξάνονται και η φόμοψη δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Πολύ προσοχή, διότι απέναντι στον περονόσπορο και στο ίδιο, το τσαμπί είναι ευάλωτο μέχρι και στο γυάλισμα, που το γυάλισμα είναι το νωρίτερο
αρχές Ιουλίου. Οπότε συνεχίζουμε εντατικά προγράμματα φυτοπροστασίας από 7 έως 14 ημέρες, αναλόγως με τις συνθήκες που επικρατούν. Και επειδή υπάρχει και μία ερώτηση αν θιαφίζουμε πάνω στην άνθηση, θα σας απαντήσω ότι το θιάφι ενδέχεται να γίνει φυτοτοξικό με τις θερμοκρασίες. Συνεπώς πάνω στην άνθηση θα συνιστούσα καλύτερα να στοχεύσετε τους φυσιτήρες σας χαμηλά στο έδαφος και όχι πάνω στα άνθη, όχι πάνω στο φυτό, διότι μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα από τις θερμοκρασίες. Και επειδή είναι περίεργος ο καιρός και έχουμε δει μέρες που πιάνουν και 28 και 30 βαθμούς, ενδέχεται στιγμία να σας κάνει ζημιά. Συνεπώς, μπορείτε να θιαφίσετε, αλλά νύχτα και στοχευμένα χαμηλά. Λοιπόν, συνιστώ πολύ προσοχή και να μην επαναπαύεστε, διότι είδατε πέρσι τι έγινε. Είχαμε έναν Μάιο σούπερ βροχερό, μέχρι τα μέσα Ιουνίου τα ίδια, και είχαμε απίστευτα πάρα πολύ περονόσπορο. Συνεπώς, πάρα πολύ προσοχή με εντατικές φυτοπροστασίες και πάντα με τις συμβουλές των τοπικών σας γεωπόνων. Μην παίζετε με την καλλιέργειά σας και να συμβουλεύεστε πάντα εξειδικευμένους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν το σημερινό επεισόδιο για το αν πρέπει να ραντίζουμε, πώς και γιατί πάνω στην άνθηση. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε απορίες, γράψτε τες με σχόλιο σε αυτό το βίντεο ή στείλτε τες με ένα email στο thegreekvineyard@yahoo.com. Έχω αμέτρητα μηνύματα από εσάς, ζητάω κατανόηση στην καθυστέρηση απάντησης, αλλά απαντώ σε όλους. Για την ακρίβεια μάλιστα, έχω απαντήσει μόνο στο YouTube σε 2.600 σχόλια. Για το Facebook, το Instagram, το TikTok και όλες τις άλλες πλατφόρμες και τα email που έρχονται, τα μηνύματα μπορούν να ξεπερνάνε και τις 10.000. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, ελπίζω να έχουμε μια καλή άνθηση, καλές μετρολογικές συνθήκες και εύχομαι σε όλους σας καλές παραγωγές. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο.